Ήταν μια δύσκολη περίοδο. Ξεκινήσαμε κάποια στιγμή και λέγαμε ότι δεν θα γίνουν αγώνες. Τελικά βγήκαν κάποιοι αγώνες μέσα στο καλεντάρι. Προσπαθήσαμε πολύ και ήταν πολύ δύσκολο για μας να καταφέρουμε να στηθεί αυτός ο αγώνας. 22 συμμετοχές και 22 συμμετοχές από την Κρήτη. Δυστυχώς καμία συμμετοχή από την υπόλοιπη Ελλάδα λόγω όλων αυτών των συνθήκων. Αλλά παρόλα αυτά η Κρήτη παραμένει ένα νησί το οποίο μπορεί να κάνει ένα αγώνα με δικές του συμμετοχές καθαρά. Ήταν δύσκολο γιατί το να τηρήσεις όλα αυτά τα πρωτόκολλα, να βάλεις τον κόσμο μέσα σε όλο αυτό το λούκι εισαγωγικά που λέμε είναι δύσκολο. Ευελπιστούμε ότι και ο κόσμος θα τηρήσει αυτά που έχουμε πει και δεν θα πάει στα βουνά ή αν κάποιος βρεθεί στο βουνό θα, είναι έτσι, θα κατάει τις αποστάσεις που πρέπει. Κύριε Καραλή, άλλο ένα ράλι Κρήτης και το 2020 το ράλι Κρήτης συνεχίζει την παράδοση παρόλο που μιλάμε για μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς, λόγω των μέτρων του COVID-19, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να πάρουμε κάποια μέτρα ασφαλείας. Θα λειτουργήσει ο αγώνας βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων του Υπουργείου. Είναι ο τρίτος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ασφάλτου. Έχει 22 συμμετοχές. Όλα τα πληρώματα είναι από την Κρήτη. Και προχωράμε για έναν αγώνα με ασφάλεια.